Το θέμα της ακρίβειας που αποτελεί θηλιά για πολλά νοικοκυριά αποτελεί βασικό θέμα και της κυβέρνησης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Σοφία Φασουλάκη πήγε σε σούπερ μάρκετ νομίζω για δεύτερη φορά. Ακριβώς, Μίνα. Καλό μεσημέρι. Ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα των νοικοκυριών. Εξάλλου, ο πληθωρισμός παραμένει διψήφιος στα τρόφιμα, γεγονός που προκαλεί πονοκέφαλο στην κυβέρνηση και δυσαρέσκεια βέβαια στα νοικοκυριά. Σήμερα, για δεύτερη φορά, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξης, είδε τους κωδικούς, τα προϊόντα που έχουν μπει στην μόνιμη μείωση τιμής 5% για 6 μήνες. Υπάρχει μια προσπάθεια να ανακουπεί, να αναχαιτιστεί αυτή η πορεία της ακρίβειας, από τη μια με τα μεγάλα πρόστιμα μήνα σε εταιρείες που ισχυροκερδούν, από την άλλη με την ένταξη πολλών κωδικών. Η κυβέρνηση φιλοδοξεί να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα της μείωσης 5% της τιμής 1.000 προϊόντα, 1.000 κωδικοί, με τον Πρωθυπουργό να επισκέπτεται σήμερα το σούπερ μάρκετ, να συνομιλεί με καταναλωτές αλλά και με τους υπαλλήλους, και θα πρέπει να σου πω ότι άκουσε και τα παράπονα καταναλώτριας για την τιμή της πατάτας. Να σε ευχαριστήσω, Σοφία Φασουλάκη, και εμείς πάμε να δούμε τον Πρωθυπουργό. Είμαστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι πένες, άρα. Εδώ βέβαια έχει και την έκθεση που κατάσταση. Οκ, άρα δηλαδή είναι μισό λεπτό. Αρχική τιμή 2,68, 2,18, το 1,09 και τυποποιείται εσείς. Τυποποιούμε εμείς, το μόνο που είναι εισαγωγής είναι το παραδείγμα. Όλα τα άλλα είναι βασική προσφορά σας. Για πόσες, ας πούμε, αυτές τις προσφορές, για πόσες μέρες? Συνήθως είναι για 15 ημέρες. Για 15 μέρες. Μίλησετε, πατάτα 1,5 ευρώ. Πόσο χρονών είναι αυτό? Πρώτη φορά είναι πατάτα. 1,5 ευρώ το κιλό. Παιδιά, θα μου φύγουν εντελώς. Όχι, με τα μαγιά σου, δεν θα πάρει πουθενά. Θα μου φύγουν, αγάπη μου.